Ακριβώς, ο Πορθιετής ετοιμάζεται να ξεκινήσει τη δεύτερη γεώτρηση στο θαλάσσιο οικόπεδο στον στόχο Αλάνια 2, ακριβώς 3,5 ναυτικά μίλια από τον προηγούμενο στόχο, το θαλάσσιο τεμάχιο Φινίκη 1, στο οποίο πραγματοποιούσε ο Πορθιετής γεώτρηση από τον Μάιο. Να πούμε ότι η περιοχή αυτή βρίσκεται, το οικόπεδο Αλάνια 2 βρίσκεται δυτικά της πόλης Πέγια, δηλαδή βόρεια της Πάφου, και η γεώτρηση αυτή θα διαρκέσει γύρω στις 56 μέρες, μέχρι τις 1 Νοεμβρίου εκεί πέρα θα διεξάγει την γεώτρηση. Τώρα για το άλλο γεωτρύπανο το οποίο έχουν οι Τούρκοι βρίσκεται, όπως έχουμε πει, στον κόλπο της Καρπασίας και εκεί συνεχίζει την γεώτρηση. Παρά το γεγονός ότι τις τελευταίες 15 μέρες υπήρχε κάποιο πρόβλημα, καθώς η Τουρκία δεν έχει αυτή τη στιγμή τον κατάλληλο εξοπλισμό για να πραγματοποιήσει τις γεωτρήσεις, γι' αυτό το λόγο αντιμετωπίζει προβλήματα. Και όπως έχει πει, όπως διεμήνησε χθες ο Ερντογάν, ετοιμάζεται να αγοράσει και ένα τρίτο γεωτρύπανο. Να πούμε ότι έχει δύο γεωτρύπανα, το Γιαβούζ, τον Πορθητή, και δύο ερευνητικά, τον Μπαρμπαρός και το Ρουτς Ρέις. Το Ρουτς Ρέις βρίσκεται στην Ατάλεια. Δεν έχει φύγει από την Ατάλεια. Υπήρχαν κάποιες φήμες ότι θα έφευγε για να ξεκινήσει την πορεία του προς την Ανατολική Μεσόγειο. Αυτό δεν επιβεβαιώνεται. Και το τρίτο, το οποίο ανακοίνωσε το γεωτρύπανο Ερντογάν ότι θα αγοράσει, αναμένουμε να δούμε πότε θα το αγοράσει και αν θα το αγοράσει, καθώς ο Ερντογάν, όπως είπε, δεν θέλει να έχει ανάγκη τις μεγάλες δυνάμεις ή τις δυτικές δυνάμεις, γι' αυτό θέλει να έχει στη διάθεσή του όσα περισσότερα μέσα μπορεί για να ανεξάρτητα να υλοποιεί τα σχέδιά του. Να υλοποιεί τα σχέδιά του. Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία Καρτάλη. Μάλιστα.